Εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Ο Γιώργος Σοφακής και ο Βασίλης Ανατολίτης είναι μαζί μας. Συζητάμε λοιπόν για τα αθλητικά και όπως είπαμε, όχι μόνο ποδόσφαιρο, αλλά με το ποδόσφαιρο ξεκινάμε και πάλι. Λοιπόν, Γιώργο, ποιες είναι οι δικές σου πληροφορίες και τι δημοσιογραφικά νέα έχουμε για τα δύο μεγάλα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, του ΠΑΟΚ και του Άρη? Για τον ΠΑΟΚ, σήμερα μάλιστα η κυρία Πατουλίδου, η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή θα γίνουν τα τελευταία νέα ουσιαστικά γνωστά. Θα ανακοινωθούν κάποια πράγματα που αφορούν το γήπεδο του ΠΑΟΚ, την ανακαίνιση ουσιαστικά, την ανακατασκευή του γήπεδου του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει γνωστό ότι θέλει να φτιάξει την Τούμπα από την αρχή, να δημιουργήσει τη νέα Τούμπα και θα είναι ένα γήπεδο στολίδι για την πόλη, για τη Θεσσαλονίκη, που θα αντιπροσωπεύει τον ΠΑΟΚ, το μέγεθος του συλλόγου, που σιγά σιγά βλέπουμε ότι μεγαλώνει πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ και του χρόνου θα είναι και στην Ευρώπη με στόχο το Champions League. Γι' αυτό και ο κύριος Σαββίδης θέλει να δημιουργήσει ένα τέτοιο γήπεδο. Όσον αφορά τον Άρη Κατερίνα, ανακοινώθηκαν κάποιες κάποια, ουσιαστικά η ανακαίνιση που θα γίνει σε κάποιους χώρους του γηπέδου, στα αποδυτήρια, στις τουαλέτες του γηπέδου, στα δημοσιογραφικά θεωρία που θα μετακινηθούν στην θύρα 9. Θα δημιουργηθούν επίσης 300 θέσεις VIP δερμάτινες, θέσεις δερμάτινα καθίσματα, όλα αυτά στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πορείας που θέλει να κάνει από το καλοκαίρι και μετά με τη συμμετοχή του στο Europa League ο Άρης. Μάλιστα. Φρέσκα πράγματα λοιπόν και στα δύο τα γήπεδα σιγά σιγά. Υπάρχουν οι θέσεις, οι 300 που θα δημιουργηθούν για τους χορηγούς του Europa League. Έτσι. Γι' αυτό είναι υποχρέωση για να πρόσθετες δερμάτινες θέσεις πέρα από αυτές που ήδη υπάρχουν στο Europa League. Πέρα από τα VIP που υπάρχουν ακριβώς. Μεγάλη πολυτέλεια. Και γιατί όχι βέβαια, ούτως ή άλλως. Νομίζω οι ομάδες το αξίζουν. Βέβαια, εσείς έχετε τη δική σας γνώμη για το ποια ομάδα το αξίζει περισσότερο. Ας μην μπούμε καλύτερα σε αυτή τη συζήτηση. Βασίλη, όμως, το γήπεδο του ΠΑΟΚ υπήρχε στο παρελθόν και πεδίο αντιπαράθεσης και αντεγκλήσεων. Να μείνει στην Τούμπα, να φύγει εκτός Τούμπας και πολλά τα σχέδια που το ήθελαν και μάλιστα εκτός περιοχής. Ναι. Αλλά τελικά καταλήξαμε στα σημερινά δεδομένα. Καταλήξαμε στα σημερινά δεδομένα, έτσι ακριβώς είναι. Την Παρασκευή στη Μητροπολιτική Επιτροπή περνάει το ειδικό χωροταξικό και την επόμενη εβδομάδα, τη μεγάλη εβδομάδα, υπάρχει το Περιφερειακό Συμβούλιο που θα είναι η απόφαση από το Σώμα. Από εκεί και πέρα θα υπάρξει ανάπλαση, θα υπάρχει υπογειοποίηση της Κλεάνθους για να μεγαλώσει ο χώρος, ο περιβάλλον χώρος του γηπέδου, συν το κολυμπητήριο, τις ώρες που θα υπάρχει παιχνίδι του ΠΑΟΚ για τις ανάγκες των φιλάθλων. Και το μόνο που απομένει είναι στο αν θα υπάρξει το σχολείο απέναντι για εκμετάλλευση του περιβάλλον χώρου του σχολείου. Να πάψει να λειτουργεί ο σχολείο, δηλαδή. Όχι να πάψει να λειτουργεί. Ή θα χτιστεί ένα καινούριο κτίριο μετά από υπόδειξη του Δήμου Θεσσαλονίκης σε άλλο οικόπεδο της περιοχής. Ή εάν θα υπάρχει εκεί το σχολείο το οποίο είναι σήμερα, να εκμεταλλεύεται ο ΠΑΟΚ τον περιβάλλον χώρο όπως κάνει και τώρα, δίνοντας ενίκιο στο Σύλλογο των Γονέων και Κηδεμόνων του συγκεκριμένου σχολείου, για να παρκάρουν έξτρα αυτοκίνητα από τις θέσεις τις οποίες θα έχει το γήπεδο το καινούριο. Μεγάλη παρέμβαση πάντως στην Τούμπα. Μεγάλη παρέμβαση, μεγάλη επένδυση. Καιρός είναι ο ΠΑΟΚ να έχει ένα υπερσύγχρονο γήπεδο. Τώρα που έχει μπει και στα σαλόνια και έχει πετύχει το στόχο του για την κορυφαία διοργάνωση της στην Ευρώπη, ας ελπίσουμε ότι θα πάνε όλα καλά, θα προχωρήσουν όλες οι διαδικασίες από τις επιτροπές του Δήμου και της Περιφέρειας και το όνειρο του κάθε φίλου του ΠΑΟΚ να γίνει πραγματικότητα. Εύχομαι και στον Άρη αλλά και στον Ηρακλή να μπορέσουν να έχουν επιτυχίες και να μπορέσουν και να έχουν σύγχρονα γήπεδα. Το ίδιο για αυτή. Βέβαια, όλη αυτή η σύγχρονη εικόνα που θα παρουσιάσουν οι ομάδες της Θεσσαλονίκης και φαντάζομαι οι υπόλοιπες ομάδες στη χώρα μας σταδιακά αναβαθμίζουν τις εγκαταστάσεις, πρέπει να συνοδεύονται και από σύγχρονους φιλάθλους. Και καταλαβαίνετε πολύ καλά και οι δύο τι εννοώ. Είναι πραγματικά, Κατερίνα, είναι κάτι που ακόμα έχουμε πολύ δρόμο, θα έλεγα, για να φτάσουμε την Ευρώπη. Γιατί φαντάζομαι ότι με βάση την Ευρώπη μιλάς και εσύ, με αυτά που βλέπουμε στις ευρωπαϊκές χώρες, που δεν υπάρχουν τα επεισόδια, έχουν βγει εκτός γηπέδου. Δεν ξέρω πότε θα φτάσουμε στη χώρα μας να ξαναδούμε αγώνα μεταξύ των ομάδων του Άρη και του ΠΑΟΚ και να υπάρχουν και οι δύο φιλάθλοι και των δύο ομάδων την ίδια στιγμή μέσα στο ίδιο γήπεδο. Νομίζω ότι προς το παρόν αυτό δεν μπορούμε να το σκεφτόμαστε καν. Είμαστε σε πολύ τόσο μακριά. Είμαστε σε πολύ άσχημο, κακό επίπεδο. Δεν μπορούμε να φτάσουμε, νομίζω, τα επόμενα χρόνια. Να πούμε ότι του χρόνου ή του παραχρόνου, σε δύο χρόνια από σήμερα, ενδεχομένως το 2020-2021, θα έχουμε φιλάθλους
στην Τούμπα, για παράδειγμα στη Νέα Τούμπα, στο Βικελίδης και του ΠΑΟΚ, αν γίνει στην Τούμπα και του Άρη, ή και του Άρη και του ΠΑΟΚ, αν γίνει στο Βικελίδης, ή αντίστοιχα στην Αθήνα, του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στο ίδιο γήπεδο. Δεν νομίζω ότι μπορεί παιχνίδι του πρωταθλήματος να γίνει τα επόμενα χρόνια υπό αυτές τις συνθήκες. Και δεν ξέρω αν και ο κύριος Ανατολίτης διαφωνεί σε αυτό. Όχι, δεν διαφωνώ. Βέβαια είναι ότι καλύτερο να υπάρχουν ομάδες της πόλης στην Super League, ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Η πόλη ζει για την Κυριακή, για κάθε Κυριακή, αλλά μέχρι ένα σημείο. Όντως, θέλουμε πολλή δουλειά ως Έλληνες να μπορέσουμε να ξαναπαρακολουθήσουμε μαζί όλοι παιχνίδια των δύο ομάδων στο ίδιο γήπεδο. Δεν προσφέρονται και εγκαταστάσεις στα περισσότερα γήπεδα, να το πω έτσι, για να φιλοξενηθούν. Από ειδική παιδική και εγκαταστάσεις, κερκίδες, στο να μπορέσουν να φιλοξενηθούν φύλαθλοι και των δύο ομάδων. Δεν μιλάω για την Τούμπα ή το Χαριλάο, σε άλλα γήπεδα της πόλης και γενικότερα της Κεντρικής Μακεδονίας. Και βλέπουμε ότι υπάρχει ένα θέμα με τον τελικό του κυπέλου. Πάω ΚΑΕΚ, το πιο ασφαλέστερο γήπεδο είναι πάλι το ΟΑΚΑ. Μάλιστα. Δεν είναι το πρόβλημα μόνο της, σαφώς δεν είναι μόνο της Θεσσαλονίκης. Είναι γενικότερο το πρόβλημα στην χώρα μας. Εδώ, πριν από μερικές μέρες, με τον Γιώργο Τοφακή συζητούσαμε για το ποια είναι η ανάγκη της παρουσίας δυνάμεων των ΜΑΤ έξω από το γήπεδο, από το γηπεδάκι, στην ουσία γηπεδάκι προς αυτά τα γήπεδα που μιλάμε, της ΜΕΝΤ, για έναν αγώνα φιλικό σε βόλεϊ. Γιώργο, βόλεϊ πρέπει να είδαν. Ναι. Όταν σε τέτοιους αγώνες μικρούς βλέπουμε μια ολόκληρη δημιουργία των ΜΑΤ έξω από αυτό το γήπεδο, καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Είναι άσχημο. Όταν, και ειδικά όταν καταλαβαίνεις ότι όταν ένα άθλημα όπως το βόλεϊ ή όπως το μπάσκετ στα αεραστεχνικά τμήματα, βλέπουμε επεισόδια και σε αυτά τα αθλήματα που δεν έχουν την αντίστοιχη μάζα κόσμου που έχει το ποδόσφαιρο, και ιδιαίτερα όταν μιλάμε, αν μιλάμε στο ποδόσφαιρο για ΠΑΟΚ Άρης, που καταλαβαίνουμε ότι το γήπεδο θα είναι γεμάτο, αν αυτά δεν μπορούν να προβλεφθούν στα μικρότερα αθλήματα, τότε στο ποδόσφαιρο πραγματικά απέχουμε πάρα πολλά χρόνια από το να ξαναδούμε φιλάθλους και των δύο ομάδων στο ίδιο γήπεδο ταυτόχρονα. Mm-hmm. Βασίλη, αυτό που με κάνει εντύπωση, που προκαλεί εντύπωση θετική σε μένα, είναι το γεγονός ότι άνθρωποι του αθλητισμού, με τελευταίο παράδειγμα τον Γιώργο Κούδα, που τον βλέπουμε στο πλευρό του Γιώργου Ορφανού, στο ψηφοδέλτιό του, όπως ανακοινώθηκε σήμερα. Η Βούλα Πατουλίδου, το πιο λαμπρό παράδειγμα ανθρώπου που γνώρισε επιτυχίες στον τομέα του αθλητισμού, έφερε επιτυχίες στη χώρα μας, μπαίνουν στην πολιτική σκηνή. Μπαίνουν στην πολιτική σκηνή στο πλευρό αξιόλογων ανθρώπων, μάχονται, παλεύουν για την αυτοδιοίκηση ή την κεντρική πολιτική σκηνή και δίνουν ένα τελείως διαφορετικό παράδειγμα αθλητικού ιδεώδους μέσα από τις δράσεις τους. Και παρόλα αυτά δεν καταφέρνουμε στα μικρότερα επίπεδα που συζητάμε περί φιλάθλων να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η ερώτηση είναι προς εμένα, αλλά στην ερώτηση ως μέσα έχεις και τον τίτλο της εκπομπής του Γιώργου Τουφακή, αθλητικό ιδεώδες, άρα θα έπρεπε να απαντήσει ο Γιώργος. Θα απαντήσει και στη συνέχεια ο Γιώργος. Σε σένα το ρωτάω, γιατί βλέπουμε τον αθλητισμό να μπλέκεται με την πολιτική. Αντίστοιχα και η δημοσιογραφία πολλές φορές, και πάλι έχουμε 38 παραδείγματα ηθοποιοί, σε αυτές τις εκλογές. Ναι, κάθε κλάδος, ούτως ή άλλως. Ο αθλητισμός όμως δεν θα έπρεπε να λειτουργεί διαφορετικά για κάτι καλύτερο. Να σου πω κάτι. Από όλους τους τομείς θα πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα εκπροσωπούν ένα περιφερειακό συμβούλιο ή ένα δημοτικό συμβούλιο, έτσι. Γιατί ο καθένας έχει την δική του εμπειρία, τις δικές του εικόνες στο εξωτερικό και θα πρέπει αυτά που έχει ζήσει τόσα χρόνια, είτε με ομάδες ποδοσφαιρικές, είτε με άλλα σπορ, όπως είναι ο Στίβος, αυτά που έχει δει έξω να τα φέρει, τέλος πάντων να τα προσπαθήσει να γίνουν και στην Ελλάδα. Πριν ένα χρόνο, μετά από μια αδελφοποίηση που έχουμε κάνει με την περιφέρεια της Αγίας Πετρούπολης, είχαμε την πρόσκληση σαν περιφέρεια και Κεντρικής Μακεδονίας να συμμετέχουμε σε ένα τουρνουά της Ζενίθ Αγίας Πετρούπολης. Καλέσαμε κάποια παιδιά μια ακαδημία εδώ της πόλης και πήγαμε για μια εβδομάδα στην Αγία Πετρούπολη. Έξω είχε μείον 20 βαθμούς και περίπου ένα μέτρο χιόνι και μέσα σε κλειστό γήπεδο ποδοσφαίρου γινόταν το τουρνουά. Υπάρχουν εγκαταστάσεις, υπάρχουν αθλητικά σχολεία. Φιλοξενηθήκαμε σε αθλητικό σχολείο. Τα παιδιά κοιμηθήκανε, φάγανε, παίξανε σε αθλητικό σχολείο στην Αγία Πετρούπολη. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Αθλητικά σχολεία υπάρχουν. Ποια? Όπως υπάρχουν και μουσικά σχολεία. Δεν τώρα υπάρχει... τι δουλειά γίνεται σε αυτά. Δεν υπάρχουν αθλητικά σχολεία. Έχουν σταματήσει. Δεν υπάρχουν. Δυστυχώς. Υπήρχαν όμως κάποτε. Το θυμάμαι πολύ καλό. Υπήρχαν. Και... το θέμα είναι ότι με την κρίση ο αθλητισμός και ο πολιτισμός είναι οι πρώτοι που το έχουν πληρώσει. Πάντα πρωτοστάτες πάντως ήταν και πρωτεργάτες αυτές τις δράσεις για τα παιδιά ήταν οι καθηγητές. Αυτοί έβγαζαν φιντάνια μέσα από τους συλλόγους,
αθλητικούς των σχολείων και ξεχώριζαν και τα πρόσωπα που έβγαιναν προς έξω και διέπρευαν. Υπάρχουν οι αγώνες που γίνονται στα σχολικά πρωταθλήματα, υπάρχουν οι γυμναστές οι οποίοι είναι σε κάποιο σχολείο ή και σε κάποιο σύλλογο ακόμα, βρίσκουν τα ταλέντα, τα προωθούν όσο μπορούν σε συλλόγους και σε σπορ τα οποία ίσως να μπορούσαν να ανταπεξέλθουν τα παιδιά. Υπάρχει ο Στίβος που χθες ήταν καλεσμένος ο Ιάσον Ιωαννίδης του Ηρακλή αθλητής στην εκπομπή του Atlas Sport. Ανατολικά δεν υπάρχει Στίβος. Δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις για να ένας στιβίστας να μπορέσει να προπονηθεί. Ανατολικά στη Θεσσαλονίκη. Το πιο ανατολικά είναι το Καφτατζόγλιο και ναι. Στο πανόραμα που εκεί υπάρχουν 4 κουλουάρ και όχι 8 που κανονικά θα έπρεπε να υπάρχουν. Δεν υπάρχει κλειστό γυμναστήριο για να προπονηθούν τέτοιου είδους αθλητές. Άρα πρέπει να κοιτάξουμε πρώτα τις εγκαταστάσεις, να φτιάξουμε τις εγκαταστάσεις που δεν έχουμε, να βελτιώσουμε αυτές που υπάρχουν, πρώτα να συνομιλοποιήσουμε σαν δήμοι τα δημοτικά γήπεδα και μετά να μπορέσουμε εμείς, γιατί υπάρχει ένα κονδύλι από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού προς τους Δήμους Θεσσαλονίκης. Βήμα της νομιμοποίησης, Βασίλη, εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το βήμα της νομιμοποίησης είναι του Δήμου, ανήκει στο Δήμο. Στον εκάστοτε ένα δημοτικό δήμο, γήπεδο ανήκει στο Δήμο. Ναι. Η τεχνική υπηρεσία θα πρέπει να ετοιμάσει την μελέτη για να έχει άδεια οικοδομής στο γήπεδο, για να μπορέσει η περιφέρεια να χρηματοδοτήσει ή τέλος πάντων ακόμα και σε ευρωπαϊκά προγράμματα να μπουν οι Δήμοι και στα Λίντερ, θα πρέπει να είναι νόμιμο το ένα γήπεδο. Όταν ένα γήπεδο που έχουν παιχθεί αγώνες β' εθνικής είναι χαρακτηρισμένο πράσινο, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να γίνουν εργασίες για να μπορέσει να πάρει άδεια οικοδομής σε αυτό το γήπεδο. Όταν υπάρχει γήπεδο στο Δήμο του Λαγκαδά που περνάνε οι παλιές γραμμές του τρένου μέσα από το γήπεδο, καταλαβαίνεις ότι για να απαλωτριωθούν αυτές οι γραμμές του τρένου περάσουν πάρα πολλά χρόνια. Έτσι. Δεν θα έπρεπε όμως, είναι λίγο τρεγκελαφικά αυτά. Είναι, αλλά τα ζούμε. Και σήμερα ακόμα τα ζούμε. Αυτά όλα πρέπει να διορθωθούν, να μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε όλοι μας αυτά τα γήπεδα, ούτως ώστε να μπορούμε να έχουν άδεια οικοδομής και εμείς, σαν περιφέρεια, κάθε Παρασκευή να δίνουμε άδεια τέλεσης αγώνα. Είμαστε σε δύσκολη θέση. Υπάρχει παράταση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στην άδεια τέλεσης αγώνα. Θα πρέπει να λυθούν μέχρι τον Σεπτέμβριο του 19. Άρα λοιπόν, μέσα σε 4-5 μήνες θα πρέπει να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Και πέρσι πάλι τα ίδια λέγαμε τέτοια εποχή. Ευτυχώς που υπήρξε η παράταση μέχρι το 19 τον Σεπτέμβριο. Άρα έχουμε πάρα πολλή δουλειά στις αθλητικές εγκαταστάσεις για να μπορούν με ασφάλεια παιδάκια και αθλητές να αγωνίζονται, να προπονούνται. Υπάρχουν γήπεδα τα οποία δεν έχουν ιατρείο. Σήμερα το 2019. Και δεν είναι μόνο ο αγώνας που υπάρχει ο γιατρός στο αγώνα για να παρέμβει. Υπάρχουν προπονήσεις καθημερινές που εκεί δεν υπάρχει γιατρός αγώνα. Αν δεν υπάρχει και ένα ιατρείο, υποτυπώδες. Καλά, ο Γιώργος ξέρει πολύ καλά τι γίνεται στο ποδόσφαιρο, στις μικρές, πολύ χαμηλές κατηγορίες. Γιώργο, υπάρχει ασθενοφόρο και γιατρός πάντα στο γήπεδο. Ασθενοφόρο δεν μπορεί να υπάρχει. Δεν γιατρός δεν υπάρχει. Είναι πάντα. Τα γήπεδα, οι αγώνες είναι πάρα πολύ. Δεν μπορεί να υπάρχει ένα ασθενοφόρο σε κάθε γήπεδο. Γιατρός υπάρχει στο 95%. Εντάξει, να μην είμαστε απόλυτοι. Μπορεί να υπάρξει και κάποιο, μπορεί να υπάρξει ένα αγώνα, δύο κάθε Σαββατοκύριακο που να μην έχουν αγώνα. Αλλά γιατρό, με συγχωρείς, αλλά κατά κανόνα οι αγώνες έχουν γιατρό. Υπάρχει, γίνονται με την παρουσία γιατρού και μάλιστα πλέον από φέτος είναι κατά κάποιον τρόπο και υποχρεωτική η παρουσία γιατρού. Καθώς είναι... Στο φύλλο του αγώνα δεν αναγράφεται η παρουσία του γιατρού. Είναι, δεν υποχρεωμένη, είναι υποχρεωμένη ουσιαστικά σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου η γηπεδούχος ομάδα να έχει και τον γιατρό. Mm-hmm. Από τη στιγμή που είναι υποχρεωμένη η γηπεδούχος ομάδα να έχει τον γιατρό. Υπάρχει γιατρός πλέον. Οπότε οι αγώνες γίνονται υπό την επίβλεψη του γιατρού. Δεν υπάρχει τόσο μεγάλος κίνδυνος για τους αθλητές, αλλά όπως είπε και ο κύριος Ανατολίτης, αν δεν υπάρχει και το κατάλληλο ιατρείο στο γήπεδο, και ο γιατρός δεν μπορεί να κάνει για την παροχή των πρώτων βοηθειών, αυτό βέβαια, ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση. Οπότε, Γιώργο, το αθλητικό ιδεώδες που είναι και ο τίτλος όντως της δικής σου εκπομπής και εύχομαι όλα να πάνε καλά και καλή σου επιτυχία και καλή σου δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πού στεγάζεται αυτό το αθλητικό ιδεώδες, πού θα το φιλοξενήσουμε σε αυτή τη χώρα? Πρέπει να το φιλοξενήσουμε. Τώρα το που είναι πραγματικά ένα ερώτημα. Δεν ξέρω αν μπορούμε πραγματικά να το φιλοξενήσουμε. Μακάρι τα επόμενα χρόνια και με τις κινήσεις που είπε και ο κ. Ανατολίδης, μακάρι να γίνουν καλύτερα τα πράγματα στον αθλητισμό. Γι' αυτό συζητάμε και στο αθλητικό ιδεώδες. Συζητάμε για τις κινήσεις, για τις πράξεις που πρέπει να γίνουν. Γιατί καλές είναι οι ιδέες, καλά είναι να συζητάμε για το τι πρέπει να γίνει, αλλά κάποια στιγμή αυτό που λέμε και αυτό που σκεφτόμαστε πρέπει να γίνει και στην πράξη. Γιατί αλλιώς δεν θα καταφέρουμε ποτέ να έχουμε τον αθλητισμό που θέλουμε. Αναφέραμε ότι πέρυσι η περιφέρεια πήγε στην Αγία Πετρούπολη. Mm-hmm.
κλειστά γήπεδα, ένα μέτρο χιόνι έξω, μείον 20 βαθμοί Κελσίου. Κι όμως μέσα όλα έγιναν κανονικά, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Όταν εδώ στην Ελλάδα συζητάμε για το αν υπάρχει γιατρός, για το αν υπάρχει ιατρείο, για το αν υπάρχουν κερκίδες, για το αν οι κερκίδες είναι στέρεες ή μπορεί να καταρρεύσουν. Καταλαβαίνουμε ότι οι αποστάσεις είναι πραγματικά χαόδεις. Και αν δεν βρέξει, σε κλειστό γυμναστήριο μπάσκετ βόλεϊ, μπορεί να γίνει αγώνας ή όχι. Ναι. Σε κλειστά γήπεδα να μπαίνουν νερά όταν βρέχει. Δηλαδή αυτά. Καταλαβαίνουμε ότι στο εξωτερικό δεν τα συζητάνε καν, δεν μπορούν καν να τα διανοηθούν, να τα σκεφτούν. Και όμως εδώ τα συζητάμε εν έτη 2019. Άρα, Βασίλη, τα παιδιά να στέλνουν, οι γονείς να στέλνουν τα παιδιά τους να ασχολούνται με διάφορα αθλήματα. Δεν το συζητάμε. Οι γονείς πρέπει να στέλνουν τα παιδιά τους και το κάνουν και με περίσσιο πάθος, θα έλεγα εγώ. Θα πρέπει να αφήσουν τα παιδιά τους καταρχάς να αποφασίσουν ποιο είναι το άθλημα που τους ταιριάζει. Να αφήσουν το παιδί να δοκιμάσει σε διάφορα σπορ. Τώρα σε μικρή ηλικία να κατασταλάξουν στο άθλημα το οποίο τους αρέσει, το πρώτα περνάνε καλά, κάνουν αθλητισμό και μετά για πρωταθλητισμό. Ξαναλέμε ότι παίζουν ρόλο οι εγκαταστάσεις. Είναι πολλοί οι σύλλογοι, είναι λίγες οι εγκαταστάσεις που μπορούν να φιλοξενήσουν ακαδημίες ή συλλόγους για να προπονηθούν αλλά και να διεξαχθούν αγώνες. Και γι' αυτό φτάνουμε στο σημείο να χρησιμοποιούμε σχολεία, γυμναστήρια σχολείων, είτε για προπονήσεις, είτε ακόμα και για αγώνες. Τα οποία γυμναστήρια σχολείων δεν είναι και στην καλύτερη των καταστάσεων. Όχι, δεν έχουν άδεια τέλεσης αγώνα. Και σε περίπτωση που δεν υπάρχει ώρα σχολείου και ένας σύλλογος έχει μια προπόνηση και χτύπα ξύλο. Είναι κλειστά. Κάποιος... Ακολουθούν το πρόγραμμα των σχολείων και τα γυμναστήρια των σχολείων, έτσι δεν είναι. Από τη στιγμή που έχει τελειώσει το μάθημα, μετά κλείνουν, παραδίδονται. Κλειδώνουν. Κανονικά και τα απόγευμα παραδίδονται σε κάποια σωματεία για να φιλοξενηθούν, γιατί δεν υπάρχουν ώρες, ειδικά στο κέντρο της πόλης, στο Δήμο Θεσσαλονίκης, για να μπορέσουν να φιλοξενηθούν σωματεία. Υπάρχει πρόβλημα δηλαδή ως προς τις εγκαταστάσεις. Με τα κολυμπητήρια τι γίνεται, είναι καθαρά θέμα των Δήμων αυτό ή η περιφέρεια μπορεί να παρέμβει σε κάποια ζητήματα? Όχι, τα κολυμπητήρια είναι της Γενικής Γραμματείας. Της Γενικής Γραμματείας, ούτε καν οι Δήμοι. Όχι, όχι. Δεν έχουμε κολυμπητήρια τα οποία είναι δημοτικά. Αν πιστεύετε... μου διαφεύγει ένα κολυμπητήριο, αν μου διαφεύγει, αν είναι δημοτικό, τα άλλα όλα είναι στα ΙΑΚ. Πιστεύετε ότι η Γενική Γραμματεία πρέπει να το δει λίγο πιο ζεστά το θέμα με τα κολυμπητήρια, να λειτουργήσουν σωστά, δηλαδή οι εγκαταστάσεις τους να είναι και νόμιμες και οι αδειοδοτήσεις να υπάρξουν και οι θερμάνσεις και όλα. Και το χειμώνα κυρίως έχουν τεράστιο πρόβλημα τα παιδιά, ακόμη και τα παιδιά που κάνουν πρωταθλητισμό. Έχουν μεγάλο θέμα. Σίγουρα, αλλά έλλειψη κονδυλίων. Δύσκολα μπορεί και ο άλλος να σηκώνεται όμως τα χέρια ψηλά. Δεν σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Όλοι εσείς οι πολιτικοί με αυτή την έννοια το λέω. Εντάξει. Γιατί η θέση του καθενός είναι να διεκδικεί. Γι' αυτό θα σας ψηφίσει αύριο μεθαύριο ο κόσμος και ακόμη και εκεί στην περιφέρεια. Μην νομίζετε ότι ο καθένας. Και το λέω, μιλάω στο πληθυντικό εννοώντας όλους τους πολιτικούς. Γιατί όταν τα θέματα έχουν να κάνουν με παιδεία, με αθλητισμό και με υγεία, δεν βλέπουμε μπροστά μας περιφέρεια, όχι αρμοδιότητα, Δήμο, όχι αρμοδιότητα, κεντρικό κράτος και Γενική Γραμματεία. Βλέπουμε κάποιον αρμόδιο. Βλέπουμε κάποιον που τον ψηφίσαμε. Βλέπουμε ένα πολιτικό που θέλουμε να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι και να διεκδικήσει. Εμείς, σαν περιφέρεια, από τη στιγμή που δεν έχουμε δικές μας αθλητικές εγκαταστάσεις, δίνουμε βάρος στο να στηρίξουμε κάποιες διοργανώσεις. Όπως την Κυριακή, τον Μαραθώνιο, που για 14 συνεχόμενη χρονιά είχε μεγάλη επιτυχία. Και όλοι τρέξατε. Πάντως και όλοι τρέξαμε. Ήταν φοβερό το θέμα. Μικρή, μεγάλη, όλοι. Λοιπόν, δεν έχουμε εμείς σαν περιφέρεια δικές μας αθλητικές εγκαταστάσεις, ούτε εκτάσεις τις οποίες θα μπορέσουμε να τις εκμεταλλευτούμε, να δημιουργήσουμε. Δεν υπάρχουν στην κατοχή μας τέτοιου είδους εγκαταστάσεις. Από εκεί και πέρα σας λέω κάτι. Σε ό,τι είδους εκδήλωση υπάρχει, είτε είναι αγώνες, είτε είναι ημερίδες, σεμινάρια, είμαστε είτε συνδιοργανωτές, είτε με την υποστήριξή μας στα σωματεία κοντά και στις ομοσπονδίες και προσπαθούμε και εμείς με τη σειρά μας, από την πλευρά μας, να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και μόνο που είσαι κοντά σε ένα σωματείο, αυτό είναι θετικό. Δίνει κουράγιο στους εθελοντές, γιατί περισσότεροι είναι αφιλοκερδός σε κάποια σωματεία, είτε πρόεδροι είτε έφοροι, έτσι. Δίνει κουράγιο στο να μπορέσει να συνεχίσει την επόμενη μέρα ένας σύλλογος. Επειδή μιλήσαμε νωρίτερα για τις αδειοδοτήσεις και την νομιμότητα στα σωματεία, παρατηρήθηκαν ποτέ φαινόμενα σωματείων που δεν τηρούσαν την νομιμότητα? Υπάρχουν ακόμα σωματεία τα οποία δεν έχουν τα βιβλία τους ενημερωμένα ή υπάρχουν σωματεία τα οποία δεν έχουν καθόλου βιβλία ή λείπουν κάποια. Έχουν χαθεί. Τι γίνεται, κλείνουν αυτά, αν δεν ενημερώσουν? Πέρα από αυτά, το θέμα πρέπει να μας αιτιολογήσουν γιατί υπάρχει έλλειψη του συγκεκριμένου βιβλίου το οποίο λείπει
ή τέλος πάντων όποια σωματεία έχουν καιρό να ενημερωθούν τα βιβλία τους, να έρθουν να ενημερωθούν. Mm-hmm. Οι περισσότερες διοικήσεις, παρόλο που στα χαρτιά είναι 5 ή 7 άτομα, τρέχει ένας, άντε το πολύ 2 άτομα. Δεν μπορεί με ένα ή με 2 άτομα να λειτουργήσει ένα αριστερικό σωματείο. Θα πρέπει καταρχάς να βρει τα χρήματα για να μπορέσει να λειτουργήσει ένας αριστερικός σύλλογος. Εάν έχει και το μυαλό του, στα βιβλία, κάθε Κυριακή τον γιατρό αγώνα, κάθε Κυριακή το φαρμακείο, το οποίο είναι βασικό το φαρμακείο σε έναν αγώνα που διεξάγεται, και εμείς σαν περιφέρεια, τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ, μαζί με τα Ελληνικά Πετρέλαια και μια άλλη εταιρεία φαρμακευτική, χορηγήσαμε σε όλα τα σωματεία του νομού ένα πλήρες ιατρικό φαρμακείο, ένα τσαντάκι, το οποίο είναι βασικό για να ξεκινήσει ένα σωματείο. Επειδή όμως δεν υπάρχουν τα χρήματα και πρέπει να αγοράσει το σωματείο μπάλες, φόρμες, μπλούζες για να συμμετέχει, αφήνει το φαρμακείο στο τέλος. Ακούγεται μικρό, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Άρα εμείς στην αρχή τους προσφέραμε αυτό που αφήναν αυτοί προς το τέλος. Και ένα άλλο το οποίο είμαστε σε διαβουλέψεις να δούμε πώς θα μπορέσουν να βοηθήσουμε τα σωματεία και τα γενικότερα τους δήμους είναι απεινιδωτές. Σε κάθε γήπεδο θα πρέπει να υπάρχει ένας απεινιδωτής. Όμως ξαναπάω στο ότι όταν οι εγκαταστάσεις δεν είναι σωστές, δεν υπάρχουν γραφεία ή ακόμα ιατρία να κλειδώνουν, να είναι ασφαλείς οι χώροι, να αφήσει τον απεινιδωτή, ο οποίος κοστίζει 800-1000 ευρώ τουλάχιστον, άρα πρέπει να... από την αρχή να χτίσουμε κάτι καινούριο. Πολλές φορές συγκεντρώνονται πολλοί ιδιώτες, μπαίνει η ιδιωτική πρωτοβουλία, αγοράζουν έναν απεινιδωτή προς χρήση και έχουν κάνει και την κατάλληλη εκπαίδευση. Οπότε είναι εκεί και υπάρχει μια ασφάλεια. Το έχουμε δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις αυτές. Και να μην υπάρχει απεινιδωτής, θα πρέπει ο προπονητής που είναι στο γήπεδο κάθε απόγευμα με τα παιδιά, με τις ακαδημίες είτε με τους μεγάλους, να γνωρίζει τα βασικά σε περίπτωση που κάποιο παιδί πληγυρίσει η γλώσσα ή έχει κάποια άλλη ανάγκη ιατρικής περίθαλψης. Mm-hmm. Γιώργο, πολλές φορές ακούσεις τώρα και μέσα από την εκπομπή όλο αυτό το διάστημα να λένε οι υποψήφοι και σίγουρα μέσα από τις προηγούμενες εκπομπές σου το έχεις δει και μέσα από τα ρεπορτάζ ότι εμείς θα κάνουμε χώρους και ενισχύουμε τον αθλητισμό, ενισχύουμε το αθλητικό ιδεώδης κτλ. Φτάνουν σε ένα σημείο κάποιοι δήμοι πραγματικά να έχουν πάρα πολύ καλές υποδομές και κάποιοι άλλοι να μην τα καταφέρνουν και τόσο καλά. Δεν ξέρω αν πρέπει να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη, αλλά πιστεύεις ότι όντως είναι μόνο τα λεφτά που έχουν τον πρώτο ρόλο και τον πρώτο λόγο σε αυτό? Σίγουρα τα λεφτά είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για να γίνουν οι εγκαταστάσεις οι αθλητικές και να γίνουν και σωστές αυτές οι εγκαταστάσεις που θα δημιουργηθούν. Από εκεί και πέρα, δεν θεωρώ ότι είναι μόνο αυτός ο παράγοντας. Δεν μπορεί να είναι μόνο ο οικονομικός παράγοντας το πρόβλημα που κρατάει πίσω κάποιους δήμους της Θεσσαλονίκης και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα ισχύει αυτό. Είναι κάπου και η βούληση, είναι και η θέληση των εκάστοτε δημάρχων, των εκάστοτε δημοτικών συμβούλων να δώσουν βάση ή όχι στον αθλητισμό. Από τη στιγμή που δώσουν βάση στον αθλητισμό, πιστεύω ότι μπορούν να πετύχουν κάποια πράγματα. Σίγουρα δεν μπορούν να γίνουν θαύματα. Αλλά υπάρχουν περιοχές και στη Θεσσαλονίκη και στην περιφέρεια που πραγματικά δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις και αυτές που οι ελάχιστες εγκαταστάσεις που υπάρχουν είναι πραγματικά επιοικώς απαράδεκτες. Τώρα εδώ τι συζητούμε, βέβαια. Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες είχαμε ακούσει και είχαν ταχθεί πραγματικά αλλαγή με πετραχίλια σε αυτούς τους περισσότερους. Και πάρα πολλές εγκαταστάσεις από τους Ολυμπιακούς Αγώνες ρήμαξαν κυριολεκτικά και σάπισαν μέχρι σήμερα. Όλες, να το πούμε καλύτερα. Η μεγαλύτερη πλειοψηφία. Θέλω λίγο να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, γι' αυτό λέω πάρα πολλές. Ρήμαξαν γιατί δεν είχαν προβλέψει μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες να εκμεταλλευτούν τους χώρους ή τέλος πάντων όταν τους ξαναδιαλύσουν σε εισαγωγικά να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τα υλικά σε κάποιες άλλες εγκαταστάσεις, σε κάποια άλλα γήπεδα. Αυτό το δεύτερο κυρίως, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι η συντήρηση τόσων χώρων ταυτόχρονα είναι σαφώς και πολύ ακριβή, είναι πολύ ακριβό χόμπι ο αθλητισμός, αλλά αυτό το δεύτερο που είπες Βασίλη, να χρησιμοποιήσουν ξανά τα υλικά. Και να πάνε κάπου αλλού. Υπάρχει γήπεδο στην πόλη μας, του Απόλλων Καλαμαριάς, το οποίο δεν παραδόθηκε ποτέ από τον εργολάβο. Ενώ ήταν προπονητήριο για το 2004, δεν παραδόθηκε ποτέ από τον εργολάβο στον ερασιτέχνη. Και μένει έτσι σήμερα που μιλάμε. Και προσπαθήσαν οι άνθρωποι και ακόμα προσπαθούν να νομοποιήσουν κάποιες ατέλειες οι οποίες υπάρχουν για να μπορούν να υπάρχει να πάρει άδεια τέλεση αγώνα αυτό το γήπεδο. Και πόσα άλλα ακόμα σε όλη την Ελλάδα, έτσι.
Ναι, βέβαια δεν μπορούμε να επικαλούμαστε πάντα την έλλειψη χρημάτων και ταυτόχρονα να θέλουμε να έχουμε και διακρίσεις στο εξωτερικό. Εγώ δεν θα ξεχάσω την περίπτωση του Αλέξανδρου Παπαδημητρίου, ο οποίος είναι Ολυμπιονίκης της Ρήψης. Όταν ο πατέρας του έδινε πριν από 17 χρόνια μάχη κυριολεκτικά στο νομαρχιακό τότε Συμβούλιο Χαλκιδικής για να μπορέσουν να βρεθούν τα κονδύλια να κάνει τις προπονήσεις του σωστά. Στη συνέχεια φυσικά ακολούθησαν τα Συθόνια, ακολούθησε αυτός ο γνωστός, αυτή η διοργάνωση Ρήψεων. Ήταν ένα όνειρο που το κυνήγησε όμως ένας άνθρωπος για να πετύχει πραγματικά. Εγώ θα σου πω δύο περιπτώσεις. Μία το 2019 και μία πολύ παλιότερα. Θα ξεκινήσουμε από φέτος, τη φετινή. Η κυρία Κουρακάκη, η οποία. Σωστά. Πείτε μου που κάνει προπόνηση ή που έκανε μέχρι να γίνει αυτή η μεγάλη επιτυχία να υπάρξει. Τα έχει πει πάρα πολλές φορές δημόσια και η ίδια. Και ένα δεύτερο, το γήπεδο το οποίο είναι στη Δυτική Θεσσαλονίκη, από την πάνω πλευρά, από την έξω πλευρά του Περιφερειακού, το οποίο έχει μείνει μισό. Όσο ήταν ο υφυπουργός αθλητισμού, ο κύριος Ορφανός, σε αυτό το στάδιο που έχει φτιάξει το γήπεδο, υπήρχαν τα κονδύλια, πληρώθηκε ο εργολάβος. Από εκεί και πέρα, μετά το χάος. Μάλιστα. Για να μην κάνουμε όμως και διπλές δουλειές στον ΠΑΟΚ, Βασίλη, στο γήπεδο, γιατί εκεί έχει γίνει πολύ καλή δουλειά με το κολυμπητήριο. Τώρα δεν ξέρω πώς θα φύγουν όλα αυτά για να ξαναγίνει η ανακαίνιση. Δεν θα φύγει. Δεν θα φύγει. Οριστικό όχι, είναι αυτό. Το κολυμπητήριο δεν φεύγει. Θα λειτουργεί ταυτόχρονα. Ο περιβάλλον χώρος του κολυμπητηρίου, εκεί που είναι η αερογέφυρα, θα χρειαστεί να υπάρξει ένας φράχτης, να το πω έτσι λίγο. Θα είναι λειτουργικό το διάστημα των εργασιών. Λειτουργικότατο. Μάλιστα. Αυτό είναι μια καλή είδηση λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Πρέπει να ολοκληρώσουμε. Καλή συνέχεια και καλή σας δίμη ο καθένας από το μετερίζ του και εκεί που στοχεύει. Ειλικρινά σας το εύχομαι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο στις 5.30. Όλες οι ειδήσεις και τα ρεπορτάζ αναλυτικά στις 8.30 με τις αναλύσεις και το Σάκη Μόσχη και στις 9 στη συνέχεια φυσικά με το κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων. Μέχρι αύριο, καλό σας απόγευμα και καλό σας βράδυ.